Με ζεστό καιρό θα συνοδευτούν, όπως άλλωστε είχε τονιστεί, οι τελευταίες ημέρες του Ιουλίου. Έτσι, για σήμερα Τρίτη θα παραμείνει και πάλι ζεστός ο καιρός, με θερμοκρασία να φτάνει τους 36 και 37 βαθμούς σε περιοχές όπως της Ανατολικής Τερεάς, της Θεσσαλίας, αλλά και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Επίσης, να σημειώσουμε και χθες, αλλά και προχθές, είχαμε υψηλές θερμοκρασίες. Χθες, μάλιστα, ο Ιδάριος ανέβηκε στους 37 βαθμούς σε διάφορες περιοχές όπως στη Λαμία, στη Λεβαδιά, στη Σπάρτη, στην Κόρυθο, αλλά είχαμε ακόμη και 38 βαθμούς και στην Αθήνα προχθές, στην Φιλαδέλφεια, και 38 βαθμούς ακόμη και στην Καρδίτσα και στο Άργος. Συνεπώς, οι τελευταίες ημέρες του Ιουλίου θα συνοδευτούν με υψηλές θερμοκρασίες και θα έλεγα ότι θυμίζουν ώρα εισόδου σε μίνι κάψωνα. Τώρα, οι άνεμοι γενικά είναι ασθενείς, χωρίς προβλήματα και σήμερα Τρίτη οι άνεμοι και με καλές θάλασσες και η αυξημένη υγρασία μάλιστα λόγω των ασθενών ανέμων κάνουν τη ζέστη πιο αισθητή. Την Τετάρτη τώρα περιμένουμε νέα μικρή άνοδος θερμοκρασίας, η οποία θα αγγίσει πάλι τους 37 και 38 βαθμούς σε περιοχές της υπηρετικής χώρας, με τους ανέμους να μην παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα και έτσι οι διακοπές των αδιούχων αλλά και των ξένων τουριστών να γίνονται με πάρα πολλές καλές καιρικές συνθήκες στην νησιωτική Ελλάδα αλλά και στις παραθαλάσσιες περιοχές. Από πλευράς φαινομένων δεν φαίνεται κάτι το ιδιαίτερο, ή μη μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, κάποιες παραδικές βροχές ή και λίγες βόρειες, κυρίως στη Μακεδονία και στη Θράκη. Όμως κάτι, όχι όμως κάτι σημαντικό. Την Πέμπτη τώρα θα παρουσιάσει μια μικρή πτώση η θερμοκρασία στη Δυτική και στην Βόρεια Ελλάδα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα και κυρίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές θα παραμείνει και πάλι σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με τους ανέμους να μην παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα. Την Παρασκευή δείχνει να έχει μια μικρή πτώση η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με ένα βορειαδάκι το οποίο θα φυσήξει χωρίς όμως να είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ενώ το ενδιαφέρον του καιρού αρχίζει πλέον με τον καινούριο μήνα τον Αύγουστο, που όλες οι τάσεις δείχνουν ότι θα έχουμε ξανά άνοδο της θερμοκρασίας.